Την 21η Μάη μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά, να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται το ΚΚΕ, για να δυναμώσει η αισιοδοξία, η ελπίδα, για να ανοίξουμε τον δρόμο της ανατροπής, τον δρόμο της πραγματικής προόδου. Γιατί τι είναι πραγματικά προοδευτικό σήμερα, την εποχή του 5G, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Το σίγουρο είναι ότι μόνο πρόοδος δεν είναι η δεκάωρη δουλειά, ο μισθός που τελειώνει στα μισά του μήνα, οι 700.000 οικογένειες που κινδυνεύουν να πεταχτούν από τα σπίτια τους, όπως προχτές στα Φλογητά, ο 81 ετών ανάπηρος συνταξιούχος. Μόνο πρόοδος δεν είναι οι εργάτες που σακατεύονται ή ακόμα χάνουν και τη ζωή τους στο μεροκάματο. Οι ζωές μας θυσιάζονται για το κέρδος, όπως αποδείχθηκε τραγικά και με το έγκλημα στα Τέμπη. Καμία σχέση δεν έχουν με την πρόοδο έννοιες όπως ανάπτυξη, επενδύσεις, κερδοφορία, όλες ταυτισμένες με την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Το προοδευτικό σήμερα βρίσκεται στη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να ζούμε αξιοπρεπώς με τα δεδομένα αυτού του αιώνα και όχι με τα ελάχιστα. Η εξασφαλισμένη πρόσβαση σε δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Να μην κινδυνεύουμε από την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους τους, από πλημμύρες, από φωτιές, από σεισμούς. Πρόοδος σημαίνει αταλάντευτη πάλι για το δίκαιο των πολλών. Σύγκρουση με το σύνολο της πολιτικής, με τη στρατηγική του συστήματος. Αυτό κάνει το ΚΚΕ. Εδώ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, βάζοντας στο στόχαστρο το ίδιο το ζήτημα της εκμετάλλευσης. Γιατί πραγματική πρόοδος είναι η κοινωνία που ευημερούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Με το 30% του λαού να εκφράζει αποστροφή για τα κόμματα που κυβέρνησαν, τους βλέπουμε όλους είτε να προσπαθούν να το παίξουν αντισυστημική, είτε να χρησιμοποιούν αυτό ως φόβητρο. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση όχι μόνο ψήφισε και εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο, αλλά φρόντισε κιόλας να περάσουν τα μέτρα με τις λιγότερες δυνατές αντιστάσεις. Πόσο αντισυστημικός είναι ο Βαρουφάκης, όταν έχει διατελέσει σύμβουλος του Παπανδρέου, υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρέα με τους ακροδοξιούς ΑΝΕΛ, που προετοίμασε το τρίτο μνημόνιο και στήριξε τη διαπραγμάτευση και μετά ριζιλέθηκε με τα περιπλαστογράφηση της επιστολής του. Όταν έλεγε ότι το 70% των μνημονίων είναι καλό, όταν μετά το έγκλημα στα Τέμπη έλεγε ούτε οργή ούτε διαμαρτυρία. Βέβαια, συμφωνεί με τις ιδιωτικοποιήσεις, ήταν άλλωστε υπέρ της πώλησης του ΟΣΕ. Πόσο απέναντι στο σύστημα μπορεί να είναι όταν συμφωνεί με την πράσινη μετάβαση, άρα την παραπέρα εμπορευματοποίηση της ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας. Όταν περηφανεύεται πως οι προτάσεις του, όπως η Δήμητρα, αντιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ή όταν για τα κόκκινα δάνεια καταθέτει προτάσεις για να σωθούν οι τράπεζες. Ή από την άλλη, πόσο αντισυστημικός μπορεί να είναι ο Βελόπουλος, που ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, στήριξε τη συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ ΛΑΟΣ το 2011-2012, ενώ επί μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στήριξε την αντιλαϊκή πολιτική ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο το παρελθόν του βρώμικο, αλλά και οι προτάσεις του. Να δοθούν, λέει, αυξήσεις στους μισθούς, αλλά κάτω από το επίπεδο της παραγωγικότητας. Άρα έπεσε κλεψιά. Για τους πληστηριασμούς, να δίνουν, λέει, ενίκιο στο κράτος οι δανειολήπτες, άρα και αυτός κοιτάει το πώς θα σωθούν οι τράπεζες. Να στηριχτούν φαρμακοβιομήχανοι, εφοπλιστές, τουριστικό κεφάλαιο. Δηλαδή, κι άλλες χωροαπαλλαγές, επιδοτήσεις από τις δικές μας τσέπες. Εξάλλου και αυτοί είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε κυβέρνηση, αν το σύστημα το κρίνει αναγκαίο. Έφτασαν με χυδαίο και απροκάλυπτο τρόπο να βαφτίζουν ως για τους φασίστες αντισυστημικούς. Και τα λένε αυτά για αυτούς που δολοφονούν αγωνιστές και μετανάστες και τα αγαπημένα παιδιά των εφοπλιστών που έστειναν δουλευμπορικά γραφεία για γαρτίδι των βιομηχάνων, που δένονται με 1000 νήματα με τον πιο σκληρό πυρήνα του σάπιου αστικού κράτους. Πάλι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, αυτοί θα τσακίσουν με την πάλη τους και τον φασισμό, όπως κάναν στη Σταυρούπολη, αλλά και το σύστημα που τους γεννά και τους τρέφει. Από διαφορετικές πλευρές, λοιπόν, προσπαθούν όλοι να εγκλωβίσουν το λαό, ώστε να μην εκφραστεί η δυσαρέσκειά του σε αμφισβήτηση του συστήματος της εκμετάλλευσης. Η μόνη πραγματικά αντισυστημική ψήφος είναι αυτή στο κόμμα που εκφράζει σταθερά και στην πράξη την αντιπαράθεσή του στο σύστημα, στο κράτος, στις κυβερνήσεις του, όπως και αν λέγονται. Που η εναντίωσή του στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι κουφιαλό.
λόγια στον αέρα, αλλά καθημερινή πολιτική και μαζική δράση. Να σκεφτούμε ποιος έσπασε στην πράξη της απαγορεύτηκε την κρατική καταστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όταν ήταν κυβέρνηση αγόραζε άκρες και στην αντιπολίτευση έλεγε θα λογαριαστούμε μετά. Ή οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ που στην πρωτομαγιά της πανδημίας του 20 έσπαγαν τις απαγορεύσεις και έστελαν μήνυμα αντίστασης στην εργατική τάξη όλου του κόσμου. Στελέχη του ΚΚΕ ήταν που ενώθησαν στα κρατητήρια της Θεσσαλονίκης, γιατί διαδήλωναν ενάντια στη μετατροπή του λιμανιού σε ανατοϊκό ορμητήριο, όταν τα υπόλοιπα κόμματα χειροκροτούσαν στη Βουλή τους Ναζί του τάγματος Αζόφ. Ποιος μπήκε μπροστά στην Καλαμαριά, στις Σικές, στα Φλογητά και αλλού, για να σωθούν τα λαϊκά σπίτια από τα κοράκια των φαντς. Και ποιος από την άλλη έδωσε τη δυνατότητα στα κοράκια να αγοράζουν τα δάνεια από τις τράπεζες, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για να είναι έτοιμη η επόμενη, η Νέα Δημοκρατία, με στρωμένο το έδαφος από το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις εξώσεις. Ξέρουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι ποιοι είναι κομμουνιστές. Ξέρουν ότι δεν θα τα διπλώσουμε, ότι δεν συναλλασσόμαστε πίσω από κλειστές πόρτες. Ξέρουν ότι δεν θα κάνουμε συμφωνίες με τη μεγαλοεργοδοσία, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις. Η μόνη μας δέσμευση είναι η δέσμευση απέναντι στην τάξη μας. Σε όλους τους μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης των τελευταίων χρόνων, οι κομμουνιστές ήταν εκεί, στην πρώτη γραμμή. Από την Κόσκο, την Ιφούτ, τα μεταλλεία Χαλκιδικής, τη Μαλαματίνα, μέχρι τις τελευταίες μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα τσέπη. Όταν όλοι οι δίθεν αντισυστημικοί ήταν απόντες, το ΚΚΕ ήταν παρόν και ανέλαβε τη μεγάλη ευθύνη για την οργάνωση των αγώνων. Η συνεπής ψήφος, λοιπόν, που δίνει συνέχεια σε αυτούς τους αγώνες, που θα δώσει σκητάλη στους ακόμα πιο μεγάλους αγώνες που πρέπει να ακολουθήσουν στις 22 Μάη, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, για να τους δυσκολέψουμε, να τους τριμώξουμε, να πετύχουμε νίκες. Γιατί είναι ψήφος απέναντι στο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης, που δίνει προοπτική, ενισχύει τον δρόμο για συνολικές, για ριζικές αλλαγές.